Πριν από λίγες ώρες, ένα Ιρανικό πολεμικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν δέχθηκε επίθεση από ένα άγνωστο, μη επανδρομένο ένα αέριο όχημα. Αποτέλεσμα της έκρηξης, τεράστια πυρκαγιά. Το πλήρωμα εκενώθηκε κατεπηγόντος, λόγω της απειλής βύθισης του πλοίου. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φαύς, το πλοίο Ιρανικού Ναυτικού ευρίσκεται στον κόλπο του Ομάν, σε εκπαιδευτική αποστολή. Η φύση της έκρηξης δεν περιγράφηκε από εκπροσώπους του Ιρανικού Υπουργείου Άμυνας, αλλά τα αραβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι θα μπορούσε να είναι επίθεση ενός μη επανδρομένου εναέριου οχήματος και έκριναν από τη δύναμη της έκρηξης μετά την εκένωση στο πολεμικό πλοίο του Ιράν ότι οι ζημιές που υπέστη ήταν σοβαρότατες. Κι άλλα Ιρανικά πλοία και μάλιστα προσφάτως δέχθηκαν επίθεση στην ίδια περιοχή και σε παραπλήσιες. Επιπλέον, Αναλυτές υποψιάζονται το Ισραήλ διότι το και σε αυτά ε, η επίθεση με παρόμοιο τρόπο. Άλλα δέχτηκαν επίθεση στα ύδατα της Μεσογείου. Πολλά Ιρανικά πολιτικά πλοία δέχτηκαν επίθεση στο δρόμο τους προς Συρία και Λίβανο. Προς το παρόν, το Ιρανικό Υπουργείο Άμυνας δεν σχολιάζει δεν μια πληροφορία δίδει για την επίθεση στο πολεμικό του πλοίο, στον κόλπο του Ομάρα. Άρα η ακριβέστατη αιτία της ζημιάς στο πλοίο προς το παρόν παραμένει άγνωστη.